Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, με την οποία, όπως καταλαβαίνω, ανοίγεται και την προεκλογική περίοδο. Και θέλω να αρχίσουμε από τα θέματα της επικαιρότητας. Να ζητήσω το σχόλιο σας για τα όσα απαράδεκτα παρακολουθήσαμε να εκτυλίσσονται χθες στο Κοινοβούλιο. Πώς το είδατε αυτό το επεισόδιο? Το χθεσινό επεισόδιο, κύριε Κοσιώνη, ήταν ταυτόχρονα ανατριχιαστικό αλλά και αποκαλυπτικό. Ανατριχιαστικό, διότι δεν γίνεται ο ναός της Δημοκρατίας να μετατρέπεται σε αρένα του box. Και θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο της Βουλής για την πολύ γρήγορη αντίδρασή του, η οποία απέδειξε ότι ο κοινοβουλευτισμός μας έχει τα θεσμικά αντίβαρα για να αντιμετωπίσει τέτοιες ακραίες συμπεριφορές. Ταυτόχρονα ήταν και όμως και εξαιρετικά αποκαλυπτικός για το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτόν τον χώρο της ακροδεξιάς πολυκατοικίας. Ο Θεός να την κάνει πολυκατοικία, μάλλον με αυθαίρετο χτισμένο με ψέματα και βία. Μοιάζει αυτό το συνοθήλευμα των κομμάτων που έχουν εισέλθει μέσα στη Βουλή. Και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να αναλογιστούν πολύ προσεκτικά αν πράγματι θέλουμε εντός του Εθνικού Κοινοβουλίου να εκπροσωπούνται κόμματα τα οποία πρεσβεύουν την ομίβεια σε μια εποχή όπου όλοι συζητούμε για την καταπολέμηση της βίας και έναν μισαλόδοξο, ρατσιστικό λόγο ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να εκπέμπει διχασμό και ενίοτε και μίσος. Οι Σπαρτιάτες τέθηκαν εκτός μάχης τώρα στις ευρωεκλογές μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά καταλαβαίνω ότι σε αυτή την ακροδεξιά, όπως λέτε, πολυκατοικία δεν βάζετε μόνο τους Σπαρτιάτες. Όχι βέβαια. Είναι τρία κόμματα αυτή τη στιγμή στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Που πιστεύετε ότι πρεσβεύουν τη βία, δηλαδή, όπως και οι Σπαρτιάτες, λόγος για τον οποίο εν πολύ στέθηκαν εκτός. Το κάθε κόμμα σε διαφορετική έκφανση εκπροσωπεί κάτι ακραίο. Για τους Σπαρτιάτες νομίζω ότι μιλήσαμε και θα ήθελα εδώ πέρα να τονίσω ότι οι Σπαρτιάτες τέθηκαν εκτός της εκλογικής διαδικασίας με απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία πατάει πάνω σε μια ρύθμιση την οποία ψήφισε και υποστήριξε η Νέα Δημοκρατία. Την υποστήριξε και κυριολεκτικά, αλλά και μέσω υπομνημάτων όταν κάποιοι άλλοι ξέχασαν να τα υποβάλουν. Από εκεί και πέρα. Αναφέρεστε στον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη. Αναφέρομαι και στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρετε, ο φασισμός και ό,τι αυτός πρεσβεύει δεν μπορεί να πολεμιέται μόνο στα λόγια. Πρέπει να αντιμετωπίζεται με πράξεις. Και εμείς ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας στην υπόθεση αυτή. Θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλές συγκεκριμένες ιστορικές καταβολές και υπενήσεστε ότι φλερτάρει με την ακροδεξιά τώρα. Πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο κανάλι εκεί? Γιατί καταρχάς πρέπει να εκπλήσεται κάποιος με μια τέτοια υπόθεση εργασίας όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε συγκυβερνήσει με την ακροδεξιά του κ. Πάνου Καμένου? Άρα δεν νομίζω ότι λέω κάτι το οποίο είναι άγνωστο στους Έλληνες πολίτες. Από εκεί και πέρα. Εντάξει, μιλάμε τώρα για κόμματα εκτός συνταγματικού τόξου. Ναι, από εκεί πέρα, εγώ αυτό το οποίο μπορώ να κάνω είναι να μιλήσω για τον δικό μας το χώρο και για τις ευθύνες των κοινοβουλευτικών κομμάτων να υψώσουν ένα ανάχωμα δημοκρατίας και κοινοβουλευτισμού απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα, το οποίο αφορά τα δύο άλλα κόμματα στα οποία αναφερθήκατε. Η εμπορευματοποίηση της χριστιανικής πίστης, ώστε να υπάρχει κάποιο, πώς να το πούμε, χριστιανόμετρο, το οποίο θα πρέπει να μετρά την ένταση της πίστης του καθενός για να μπει κάποιος σε μια εκκλησία, σε ένα ναό, για να προσευχηθεί. Και οι συγκεκριμένες απειλές, γιατί περί απειλών πρόκειται να ακριβώς αναφέρομαι τώρα στον κύριο Βελόπουλο. Και στον κύριο Παπαδόπουλο. Οι προτροπές ουσιαστικά, όσοι μπορεί να έκαναν μια συγκεκριμένη κοινοβουλευτική επιλογή, να μην επισκεφθούν τους ναούς τις μέρες του Πάσχα. Αυτές είναι απαράδεκτες διχαστικές δηλώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν το χριστιανισμό και την πίστη. Νομίζω ότι πήραν και πολύ σκληρές, αλλά θα έλεγα σωστές και τεκμηρωμένες απαντήσεις και από την ίδια την Εκκλησία. Πλησιάζει Μεγάλη Εβδομάδα, είναι η μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, είναι οι μέρες περισυλλογής, αλλά και πάνω απ' όλα οι μέρες αγάπης, ενότητας και αλληλεγγύης. Ένας τέτοιος λόγος δεν ταιριάζει στη πατρίδα μας το 2024.
Θέλω απλώς μια διευκρίνηση σε ό,τι αφορά τον κύριο Βελόπουλο, επειδή στην αρχή της συνέντευξής μας τον εντάξατε στην κατηγορία, εν πάση περιπτώσει, των κομμάτων, την Ελληνική Λύση, που υπηρετούν τη βία. Θέλω να μου ξεκαθαρίσετε αν πιστεύετε ότι είναι ένα κόμμα που διαθέτει μια τέτοια λογική. Μίλησα για τη βία, τη μυσαλλοδοξία, τον διχασμό. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα για άλλα κόμματα, διότι νομίζω ότι οι πολίτες έχουν και μνήμη και έχουν και κρίση. Και εν πάση περιπτώσει, όποιος είδε ακριβώς τι έγινε χθες στη Βουλή, και δεν αναφέρομαι μόνο στις μπουνιές, αλλά και στις ύβρες, τις απίστευτες, τις οποίες εξεστόμησε το θύμα της επίθεσης, καταλαβαίνει, νομίζω, καταλήγει σε συμπεράσματα κατά το πόσο αυτά τα κόμματα μπορούν να ισχυρίζονται ότι είναι αυθεντικοί εκφραστές της πίστης, αλλά και του πατριωτισμού, γιατί μιλάμε πολύ για υπεύθυνο πατριωτισμό, κυκλοφορούν πολύ για λατζί πατριώτες, ξέρετε, του ουλικού νερού. Αλλά τελικά ο πατριωτισμός είναι μια δύσκολη άσκηση, η οποία αποδεικνύεται στην πράξη και όχι στα εύκολα λόγια. Κύριε Πρόεδρε, επειδή υπάρχει και ένας καυγάς γύρω από τις ψήφους των Σπαρτιατών και τους ψηφοφόρους που θα μείνουν ορφανοί τώρα, πείτε μας, μυρίζουν ή δεν μυρίζουν οι ψήφοι τους? Εμείς βρεθήκαμε απέναντι στους Σπαρτιάτες από την πρώτη στιγμή, όπως σας είπα, με πράξεις. Όχι με λόγια. Άρα η δικιά μας απάντηση δόθηκε με πολύ μεγάλη σαφήνεια μέσα από τις νομοθετικές ρυθμίσεις τις οποίες εμείς ψηφίσαμε, μέσα από τα υπομνήματα τα οποία εμείς καταθέσαμε, και ναι, αισθανόμαστε σε έναν βαθμό δικαιωμένοι για το γεγονός ότι τελικά το μόρφωμα αυτό αποκλείεται από τις ευρωεκλογές. Μάλιστα. Δεν μπορείτε πάντως να μην παρατηρήσετε, όπως παρατηρούμε όλοι που παρακολουθούμε στο δημόσιο γίγνεσθε, ότι έχει αυξηθεί το ακροατήριο αυτών των κομμάτων που βρίσκονται δεξιά σας. Θέλω να σας ρωτήσω, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι έχετε κι εσείς ευθύνη γι' αυτό, δεδομένου ότι, όπως λένε κάποιοι άνθρωποι στο συντηρητικό χώρο, αφήσατε στην άκρη μια ατζέντα, ή μάλλον προωθήσατε κάποιες ατζέντες ενοχλητικές για αυτό το ακροατήριο, όπως την ελληνοτουρκική προσέγγιση, όπως κυρίως, εξ όσων μπορώ εγώ να καταλάβω, προωθώντας το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πόσο πιστεύετε ότι σας έχει πληγώσει αυτό και πόσο χώρο πιστεύετε ότι δώσατε στα δεξιά σας, κάνοντας την επιλογή όχι μόνο να φέρετε αυτό το νομοσχέδιο, να το φέρετε και πριν τις ευρωεκλογές. Θα μπορούσατε να το φέρετε και πιο μετά. Κύριε Κοσιόνη, πάντα υπήρχαν κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία συγκέντρωναν ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό, το οποίο ενίοτε ήταν αντικείμενο μιας εσωτερικής ανακατανομής. Ταυτόχρονα, πρέπει να σας πω ότι στην Ευρώπη υπάρχει συνολικά μια τάση ενίσχυσης της ακροδεξιάς, για λόγους όμως οι οποίοι δεν έχουν αναφορά στην Ελλάδα. Ο βασικός λόγος για τον οποίο ανεβαίνει η ακροδεξιά στην Ευρώπη έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Η χώρα μας είναι ίσως η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό με αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη. Δεν είναι ζήτημα εκλογικής αντιπαράθεσης και διαλόγου το μεταναστευτικό, πολύ απλά. Άρα, διότι... ποιο είναι το υπόβαθρο, θα σας μιλήσω. Γιατί περιορίσαμε στο ελάχιστο τις μεταναστευτικές ροές, φυλάξαμε τα σύνορά μας, χτίζουμε το φράχτη στον Εύρο και ταυτόχρονα αλλάξαμε όλη την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην εξωτερική φύλαξη των σύνορων. Μου αναφέρατε τα ζητήματα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Μα αυτά γίνονται με τους όρους της Ελλάδας, όχι με τους όρους της Τουρκίας. Η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο καλά εξοπλισμένη, με πολύ πιο ισχυρές συμμαχίες και με αναβαθμισμένο το διεθνές της κύρος. Και ναι, προφανώς, επιδιώκουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας, χωρίς όμως να εκχωρήσουμε κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα υπάρχουν μια σειρά από ταυτοτικά ζητήματα, τα οποία μπορεί να επηρεάζουν τις επιλογές των πολιτών. Εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ σε 30 δευτερόλεπτα στους πολίτες οι οποίοι μπορεί να σκέφτονται να ψηφίσουν κάποιο κόμμα στα δεξιά μας, γιατί μπορεί να αισθάνονται δυσαρεστημένοι με κάποιες επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, και να τους ζητήσω να δουν τη μεγάλη εικόνα, την πρόοδο την οποία έχει επιτελέσει συνολικά η χώρα, και να μην αξιοποιήσουν τις ευρωεκλογές ως μια ευκαιρία μιας εύκολης, θα έλεγα, και ανέξοδης διαμαρτυρίας, γιατί τα πραγματικά ζητούμενα των ευρωεκλογών είναι άλλα. Είναι η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Ελπίζω να τα συζητήσουμε αυτά στη συνέχεια, γιατί έχουμε ευρωεκλογές και συζητάμε ελάχιστα. Θα το κάνουμε, συζητάμε ελάχιστα. Τώρα.
αλλά... δυστυχώς για την Ευρώπη, για την οποία έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, επειδή όντως έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για την Ευρώπη. Συνεπώς, για ποιο λόγο έχετε αναγάγει τις ευρωεκλογές σε εθνικές κάλπες? Αναβαπτίστηκε η κυβέρνησή σας πριν από ένα χρόνο και κάτι, πήρατε για ένα πολύ ισχυρό ποσοστό. Γιατί λοιπόν τέτοια βαρύτητα τώρα στην κάλπη αυτή που, όπως είπατε, έχει να κάνει, είναι άλλα τα διακυβεύματα? Γιατί συνδέεται τη συνέχιση του κυβερνητικού έργου με το αποτέλεσμα της ευρωκάλπης? Την επόμενη μέρα θα είναι πάλι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και θα έχουμε πάλι τον ίδιο αριθμό βουλευτών και την ίδια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα γιατί διακυβεύεται σταθερότητα? Άλλα κόμματα θέλουν να ανάγουν τις ευρωεκλογές σε ένα δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης. Εμείς αυτό το γάντι θα το σηκώσουμε. Και θα πούμε ότι ναι, το πολιτικό μήνυμα το οποίο θα εκπαινθεί από την κάλπη της 9ης Ιουνίου πρέπει να αποπνέει σταθερότητα, σιγουριά και συνέχεια. Έχουμε 9 μήνες κυβερνητικού έργου για το οποίο θέλουμε να μιλήσουμε και 3 χρόνια ακόμα θητείας μπροστά μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την ίδια ορμή, με ακόμα μεγαλύτερη ορμή, με τους ίδιους πρακτικά καταγερμάνους συσχετισμούς στην υλοποίηση του έργου μας. Εμείς όμως δεν σταματήσαμε και δεν σταματούμε να μιλάμε για τη σημασία της Ευρώπης. Το σύνθημά μας είναι σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη. Γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη αφορούν τον κάθε Έλληνα πολίτη, την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα. Και γι' αυτό και πρέπει να μιλήσουμε για αυτά τα οποία πετύχαμε στην Ευρώπη και για αυτά τα οποία θέλουμε να πετύχουμε στην Ευρώπη την επόμενη πενταετία. Και πώς η Ευρώπη τελικά μπορεί να είναι χρήσιμη για τον Έλληνα πολίτη. Mm-hmm. Γι' αυτά τα άλλα κόμματα δεν έχουν να πούνε σχεδόν τίποτα. Εμείς έχουμε να πούμε πάρα πολλά, γιατί πράγματι αυτό θα είναι τελικά το πραγματικό ζητούμενο των ευρωεκλογών. Πόσους ευρωβουλευτές θα εκλέξουμε και πόσο δυναμικά η Νέα Δημοκρατία θα εκπροσωπηθεί στον συσχετισμό των δυνάμεων για τον επόμενο πενταετή ευρωπαϊκό κύκλο. Αυτές σας τις επιδιώξεις μπορεί να τις υπηρετήσουν τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ευρωψηφοδελτίό σας? Φαντάζομαι δεν θα ακούσετε, δεν θα είμαι η πρώτη από την οποία θα έχετε ακούσει αυτή την κριτική, πως ο Μητσοτάκης από εκεί που μιλούσε για λίστα αξίων στην Ευρωβουλή δέθηκε με ένα ευρωψηφοδέλτιο με πολλούς celebrities, είναι και πάρα πολλοί συναδελφοί μου ανάμεσά τους, αλλά και πρόσωπα τα οποία εντάσσονται στη δεξιά. Δηλαδή λένε ότι έκανα ένα ευρωψηφοδέλτιο γεμάτο επωνύμους και δεξιούς. Ελάχιστος celebrity, όπως τους ορίζετε εσείς. Και αυτοί που μπορεί να είναι celebrity είναι άνθρωποι καταξιωμένοι με πορεία στον επαγγελματικό τους χώρο. Κάθε μία και ο καθένας από τους 42 ευρωβουλευτές θεωρώ ότι μπορούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκλεγούν, να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της χώρας στο Ευρωκοινοβούλιο. Και μπορεί κάποιος να είναι εντός εισαγωγικών celebrity, αλλά να πληρεί τις προδιαγραφές αυτές και να μπορεί να σταθεί στην Ευρώπη, όχι ενδεχομένως σε όλα τα θέματα, αλλά στα θέματα που τόνει την ενδιαφέρον. Γιατί όπως ξέρετε και στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει μια κατανομή σε επιτροπές και δεν ισχυρίζονται όλοι, τα ξέρουν όλα. Θα έλεγα ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο, ακριβώς γιατί στη Νέα Δημοκρατία συναντώνονται πλατιά κοινωνικά και πολιτικά ρεύματα, τα οποία εκπροσωπούν διαφορετικές κοινωνικές τάσεις, αλλά βρίσκουν στη Νέα Δημοκρατία πολιτική έκφραση. Και εγώ να ζητήσω και από τους πολίτες που μας ακούν να δουν προσεκτικά το ψηφοδέλτιο, να σκαλίσουν και πέρα από τα ονόματα τα οποία έχουν αναγνωρισιμότητα, θα βρουν εξαιρετικά βιογραφικά και να κάνουν την επιλογή τους, όχι μόνο με κριτήριο την αναγνωρισιμότητα, αλλά με κριτήριο το ποιος ή ποια πιστεύουν οι ίδιοι ότι μπορεί καλύτερα να τους εκπροσωπήσει την επόμενη μέρα. Και ποιο ποσοστό, κύριε Πρόεδρε, θα θεωρήσετε επιτυχία για τη Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή, από ποιο ποσοστό και πάνω? Έχω πει πολλές φορές και το λέω σε κάθε κάλπη ότι θέλω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά ας γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα με πιέσετε στο θέμα αυτό και νομίζω ότι καλά θα κάνετε. Κοιτάξτε. Πιέζουμε όλους τους αρχηγούς. Ναι. Πρέπει να βάλουν όλοι ένα πύχη. Λοιπόν, για να μπορούμε να κάνουμε και τη δουλειά μας. Οι ευρωεκλογές είναι εθνική κάλπη, αλλά δεν είναι εθνικές εκλογές που εκλέγουν κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, το μέτρο σύγκρισης είναι οι προηγούμενες ευρωεκλογές. Για εμένα, οι οποίες μάλιστα έλαβαν χώρα και σε μια εποχή πολύ κοντά σε εθνικές εκλογές. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μειονέκτημα και ένα πλεονέκτημα ταυτόχρονα. Δεν έχουμε εθνικές εκλογές ή περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, άρα η κινητοποίηση του κόσμου είναι πιο δύσκολη. Από την άλλη, επειδή έχουμε
ευρωεκλογές απομονωμένες από άλλη εθνική κάλπη, είναι πολύ πιο εύκολο να μιλήσουμε για την Ευρώπη. Άρα, εγώ θεωρώ ότι το λογικό μέτρο σύγκρισης είναι τα αποτελέσματα των προηγούμενων ευρωεκλογών. Μάλιστα. Το οποίο πιστεύετε πρέπει να ισχύσει και για τους πολιτικούς σας αντιπάλους, με αυτά θα πρέπει να μετρηθούν. Λογικό δεν βάσει είναι. Αυτό, λογικό δεν είναι από τη στιγμή που αναγνωρίζουμε ότι οι ευρωεκλογές από τη φύση τους έχουν κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά από την εθνική κάλπη. Κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, κάτι που έχει αποδειχθεί σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Αλλά από εκεί πέρα ο καθένας βάζει τον, θα λέγα, τον πύχη και τον. Κόμματα αυτά, ναι, τότε. Τον πύχη και τον. Και ο Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλους αρχηγούς. Εκεί και που άλλα θέλει, αλλά είναι τώρα. Τελικά αυτό το οποίο με ενδιαφέρει εμένα είναι να εκλέξω και όσο δυνατόν περισσότερους ευρωβουλευτές. Ναι. Διότι η αριθμητική την επόμενη μέρα έχει σημασία. Γιατί έχει σημασία, διότι πρέπει να διαμορφωθεί στο Ευρωκοινοβούλιο μια πλατιά συμμαχία, θα έλεγα, του μέτρου και της λογικής για να προωθήσουμε τις μεγάλες αλλαγές στην Ευρώπη για τις οποίες εμείς αγωνιζόμαστε. Ανταγωνιστικότητα, άμυνα, αγροτικά ζητήματα. Τρία θέματα στα οποία η Ελλάδα μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα έχουμε ή δεν θα έχουμε νέο ταμείο ανάκαμψης όταν τελειώσει το συγκεκριμένο? Θα μπορέσουμε να έχουμε κάποιο ενιαίο ταμείο για χρηματοδότηση της άμυνας, από το οποίο προφανώς η Ελλάδα θα είναι πολύ μεγάλη ωφελημένη? Αγωνίζομαι προσωπικά γι' αυτό. Θα έχουμε παραπάνω ευελιξία στην κοινή αγροτική πολιτική? Ήδη πετύχαμε τα πρώτα αποτελέσματα με μια ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία αφορούν τους πολίτες, την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά. Το τι γίνεται στην Ευρώπη μας αφορά. Μοιραία, λοιπόν, θα σας ρωτήσω, και αν δεν πετύχετε το στόχο σας, περάστε κάτω από τον πύχη σας, αυτό τι θα σημαίνει? Ότι όλα αυτά δεν θα τα κάνετε? Όλα αυτά που έχετε υποσχεθεί στους πολίτες δεν θα τα υπηρετήσετε? Θα έχουμε μια κυβέρνηση ευάλωτη και ευάλωτη απέναντι σε αιτήματα για πρόωρες εκλογές ακόμη? Κοιτάξτε, τα αιτήματα για πρόωρες εκλογές τα ακούω ήδη. Δεν περιμένω τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Είναι βέβαια λίγο παράδοξο να ζητάει κάποιες προώρες εκλογές όταν έχει βάλει τον πύχη, ξέρω και εγώ, στο 17% ή στο 20%, άρα αναγνωρίζει ότι θα είναι δεύτερο κόμμα και με μεγάλη διαφορά από το πρώτο. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμένα δεν με αφορά. Όπως σας είπα, αγωνιζόμαστε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σεβόμαστε και θα σεβαστούμε την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού. Απλά, αν το αποτέλεσμα μας δεν είναι τόσο καλό, η ζωή μας θα γίνει λίγο πιο δύσκολη. Δεν θα καταρρεύσει η κυβέρνηση, θα προκυρηθούν εκλογές. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά αυτό το μήνυμα το οποίο έστειλαν οι πολίτες, αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα της προηγούμενης κάλπης, να δράσει, θα έλεγα, οι ευρωεκλογές, να το ενισχύσουν ακόμα περισσότερο, ναι, χρειαζόμαστε και ένα καλό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, αναγνωρίζοντας πάντα ότι ο πύχης στις ευρωεκλογές είναι διαφορετικός από τον πύχη των εθνικών εκλογών. Μάλιστα. Επειδή όμως όλες οι κυβερνήσεις στο τέλος της ημέρας, κύριε Πρόεδρε, κρίνονται από την καθημερινότητα, θέλω να πάμε σε κάποια θέματα που βρίσκονται κιόλας τώρα στην επικαιρότητα και κάποια που σταθερά είναι, η αλήθεια είναι, στις ατζέντες των δελτίων ειδήσεων καθημερινά. Θέλω να αρχίσουμε από τα θέματα της ασφάλειας. Παρακολουθούμε ανακούφιση, η αλήθεια είναι, τις τελευταίες ημέρες να γίνεται κάτι στην πληγή της οπαδικής βίας. Έχουμε θρηνήσει νεκρούς, δεν χρειάζεται να τα θυμίσω. Αυτό, ξέρετε, που όλοι αναρωτιούνται από τη μέρα που είδαμε αυτή την γιγαντιαία επιχείρηση και πληροφορηθήκαμε αυτές τις δεκάδες συλλήψεις, είναι πόσο βαθιά θα πάει, θα φτάσει μέχρι τέλος? Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς, ακουμπάται οι κυβερνήσεις τον αφρό, τη μαρίδα, θα πάει και πιο βαθιά το θέμα. Δυσκολεύομαι, όπως καταλαβαίνετε, να σχολιάσω μια ανοιχτή έρευνα και μια δικαστική υπόθεση η οποία τώρα δρομολογείται. Όμως θέλω να σας πω ότι για τα ζητήματα της οπαδικής βίας έχουμε κάνει πολλά πράγματα και έχουμε αποδείξει ότι εννοούμε αυτά τα οποία λέμε. Και μερικές φορές, ναι, υπάρχουν και σταγόνες οι οποίες ξεχυλίζουν το ποτήρι και υποχρεώνουν όλες και όλους να ανασκομπωθούν και να αναλογιστούν αν πραγματικά μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε και να ανεχόμαστε τέτοια φαινόμενα. Αυτό το οποίο μπορώ να πω, γιατί και εγώ δεν έχω πρόσθετη πληροφόρηση όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ότι διεξήχθη μια πάρα πολύ εμπεριστατωμένη έρευνα με απόλυτη αχαιμήθεια. Πράγμα πολύ ασυνήθιστο, θα έλεγα, για τα δεδομένα της πατρίδας μας. Και αυτό είναι μια πολύ θετική ένδειξη. Από εκεί και πέρα, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και στην ανακριτική διαδικασία, αλλά και στη δικαιοσύνη, ότι θα κάνει αυτό που πρέπει και θα τιμωρηθούν οι ένοχοι, οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτούργοι, όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Δεν είναι δικιά μου δουλειά, ούτε όχι, δικιά σας, ούτε καθενός. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Νομίζω αποδείξαμε ότι διαθέτουμε αυτή την πολιτική βούληση και με το παραπάνω. Και όχι μόνο στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια,
αλλά κάνοντας και παίρνοντας και δύσκολες αποφάσεις. Το κλείσιμο των γηπέδων, θυμάστε την κριτική ακούσαμε, τις αυτοματοποιημένες ποινές, το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Και η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση σήμερα στα γήπεδα δεν έχει σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε πέρυσι και πρόπερσι. Θα μου πείτε, ανά πάσα στιγμή καραδοκεί το αυγό του φιδιού. Όμως έχουμε αποδείξει ότι έχουμε αποφασιστικότητα να τιμωρήσουμε τους ενόχους και ναι, πρέπει να συνεργαστούμε με όλους και με όλους για να τελειώνουμε πια. Πιστεύω ότι ίσως για πρώτη φορά έχουμε λόγο να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα τελειώσουμε με το καρκίνωμα της οπαδικής βίας και με τα διάφορα παρακλάδια του. Γιατί δεν είναι μόνο η οπαδική βία. Εδώ φαίνεται ότι τα πράγματα ήταν αρκετά πιο σύνθετα και περίπλοκα. Και βλέπετε ότι όταν το κράτος θέλει να επιβάλλει την νομιμότητα, μπορεί και το κάνει. Θυμάστε, πέρυσι είχαμε κάνει την ίδια συζήτηση για τους ελέγχους στη Μύκονο. Όλοι λέγανε, μα είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το αυθαίρετο παρακράτος. Και είπαμε όχι. Αν τα βάλετε με το κράτος και το κράτος έχει αποφασιστικότητα, τότε θα τηρηθεί ο νόμος. Αναφέρομαι στην πολιτική βούληση. Μα γίνεται γι' αυτό και να μην αναφερθούμε μόνο σε αυτό. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οδική συμπεριφορά έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ας το αναγνωρίσουμε. Δεν σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καθίστε σε ένα οποιοδήποτε φανάρι και θα δείτε πόσοι περνάνε με κόκκινο. Αρχίζει και αλλάζει αυτό. Ακούω πολύ γκρίνια γιατί ρίχνουμε πρόστιμα για τα κράνη. Μα δεν πρέπει να. Υπάρχει μια αλλαγή δόγματος. Όχι, δεν υπάρχει δόγμα. Το δόγμα είναι μια βαριά λέξη. Υπάρχει, νομίζω, μια, θα έλεγα, βαθιά πίστη δικιά μου και της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς κανόνες. Αυτό έχει εκφάνσεις μέχρι και στο bullying. Μέχρι και στον τρόπο με τον οποίο τα ίδια τα παιδιά έχουν τώρα ένα εργαλείο να καταγγείλουν τέτοιες συμπεριφορές, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν όλες και όλοι και οι μαθητές μας ότι και στο σχολείο υπάρχουν κανόνες. Για πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, θα έλεγα ότι ήμασταν δέσμοι μιας λογικής ότι έχουμε δικαιώματα και δεν έχουμε υποχρεώσεις. Ότι όλα τα καλά τα επομίζεται το πρόσωπο για όλα τα στραβά φταίει το κράτος. Δεν είναι έτσι. Καμία οργανωμένη κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτούς τους κανόνες. Μακάρι να δούμε αποτελέσματα και σε αυτόν τον τομέα. Βλέπετε ότι και το bullying και η βία των ανηλίκων είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι ήρθατε στην εξουσία με μια ατζέντα ασφάλειας και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα περιμένουμε να δούμε κάποια αποτελέσματα σε κάποιους τομείς. Περιμένουμε λοιπόν να αξιολογήσουμε όλα αυτά που μας λέτε, αλλά πριν φύγουμε από αυτό το θέμα, θα ήθελα λίγο συγκεκριμένα να σας θέσω το ζήτημα της δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής, γιατί φυσικά γνωρίζετε και το πρόβλημα που έχουμε στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Και θέλω να σας ρωτήσω, ως πρωθυπουργός που στο τέλος της ημέρας έχετε την τελική ευθύνη για τα πάντα, πώς αντιμετωπίσατε αυτό το γεγονός? Είναι μια νέα κοπέλα, τα έκανε όλα σωστά, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, ζήτησε βοήθεια και δολοφονήθηκε μπροστά στα μάτια των αστυνομικών. Πώς το αντιμετωπίσατε εσείς ως πρωθυπουργός αυτό το θέμα? Με μεγάλη στενοχώρια και με μεγάλο θυμό. Σας είμαι τελείως ειλικρινής. Γιατί ήταν μια γροθιά στο στομάχι, το έχω ξαναπεί, όλα έγιναν λάθος. Ήταν μια τραγωδία αυτό το οποίο έγινε. Όμως από την άλλη, ήταν και ένα περιστατικό μεγάλης αφύπνισης για όλους. Για το κράτος, για το πώς θα δείξει ένα τις διαδικασίες και τα πράγματα να τα κάνει καλύτερα, αλλά και για τις γυναίκες να μπορούν πια να αισθάνονται άνετα να καταγγέλουν αυτά τα περιστατικά. Και επειδή κοίταξα τα στοιχεία του Απριλίου, μόνο τον Απρίλιο μέχρι σήμερα έχουμε 1245 συλλήψεις. Καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας και έχουμε 252 panic button τα οποία εγκαταστάθηκαν σε τηλέφωνα γυναικών τα οποία βρίσκονται σε ενδυνάμει κακοποιητικά περιβάλλοντα. Κάτι αλλάζει λοιπόν. Και στη μνήμη της Κυριακής έχουμε μια υποχρέωση να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα. Να φτιάξουμε περισσότερα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας. Το κάνουμε. Να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο την κοινωνία. Να αισθάνονται οι γυναίκες που το αισθάνονται. Γιατί αν δεν το αισθανόντουσαν, δεν θα είχαμε τις καταγγελίες αυτές. Ότι αν απευθυνθούν στο κράτος, δεν θα πω στην αστυνομία, θα υπάρχει μια δομή εκεί να τις προστατεύει και να μην αδιαφορεί για αυτό το οποίο μπορεί να συμβαίνει. Άρα, για μένα, κάθε τραγωδία πρέπει να είναι μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Πάμε, κύριε Πρόεδρε, λίγο στην οικονομία. Για να μην το αφήσουμε αυτό το θέμα έξω, η ακρίβεια παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα για τους Έλληνες πολίτες. Σας ακούω συχνά να μιλάτε για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, όμως τα νοικοκυριά βιώνουν κάτι πολύ διαφορετικό.
βιώνει μια αφόρητη πίεση. Τα χρήματα τελειώνουν λίγο μετά τα μέσα του μήνα, όπως λένε οι έρευνες. Και η Ελλάδα βρίσκεται στις χώρες, είναι δεύτερη από τον πάτο, στην άναβαξη των εισοδημάτων της. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Γιατί είναι τόσο δύσκολο να καταπολεμηθεί? Αν υπήρχε κάποια μαγική φόρμουλα, φαντάζομαι ότι κάποια άλλη χώρα θα την είχε βρει. Δεν λέω ότι η ακρίβεια είναι μόνο εισαγόμενη, ότι δεν έχει χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν και τη δομή της οικονομίας μας. Είναι όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. Εγώ θυμάμαι, συγγνώμη σας διακόπτω στην αρχή της απάντησής σας, αλλά θυμάμαι ένα αυστηρό μήνυμα, έτσι το είχαμε πει και στο δελτίο τότε, που είχατε στείλει στους επικεφαλείς των πολυεθνικών. Είχατε πει, εδώ δεν είμαστε μπανανία. Είδατε κάποια. Να αναγνωρίσετε όμως ότι από τότε που εκπέμψαμε το μήνυμα αυτό, είδαμε κάποια αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αφορούν νομοθετικές ενέργειες για μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές, καθορισμό περιθωρίων κέρδους όπως στο βρεφικό γάλα. Είδαμε κάποια, προσέξτε, είμαι προσεκτικός στις εντυπώσεις μου, είδαμε κάποια βελτίωση. Η ακρίβεια είναι μεγάλο πρόβλημα, ειδικά ο επίμονος πληθωρισμός στα τρόφιμα. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχουν νοικοκυριά σήμερα τα οποία δοκιμάζονται και για τα οποία οι μακροοικονομικές επιδόσεις της οικονομίας, όσο καλές και αν είναι, δεν τους αφορούν. Μιλάω πολύ, πολύ ανοιχτά. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν βγάζει ο άλλος το μήνα, αλλά θα προσπαθήσω λίγο να συνδέσω αυτό το οποίο, θα προσπαθήσω να συνδέσω τη μεγάλη εικόνα με το λογαριασμό και θα έλεγα το τευτέρι του κάθε νοικοκυριού. Επειδή η οικονομία πάει καλά, οι μισθοί αυξάνονται. Διότι τελικά το διαθέσιμο εισόδημα καθορίζεται από το πόσα λεφτά μπαίνουν στο σπίτι και πόσα βγαίνουν από το σπίτι. Οι μισθοί αυξάνονται και αυτό δεν αμφισβητείται. Και ο μέσος μισθός και ο κατώτατος μισθός. Οι φόροι έχουν μειωθεί σημαντικά, άρα έχουμε περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα. Έκτακτες βοήθειες υπάρχουν στο βαθμό που η οικονομία μπορεί να τις αντέξει, με έμφαση. Τελειώνουμε όμως τώρα, έτσι δεν είναι? Αλήθεια είναι αυτό, τελειώνουμε. Με έμφαση στους πιο ευάλωτους, γι' αυτό και δίνουμε έμφαση στα δομικά μέτρα. Και υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια. Κηρύστε το τέλος των επιδομάτων απόψε. Θα μιλήσω γι' αυτό στη συνέχεια. Θέλω να το εξηγήσω, λίγο πιο αναλυτικά. 4 δισεκατομμύρια επιδόματα δίνουμε κάθε χρόνο. Το τέλος των επιδομάτων δεν έρχεται από τη μέση. Όχι, των έκτακτων επιδομάτων. Δεν έρχεται από τη μέση μισθάλη, γιατί έχουμε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο είναι παρόν σε πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Πάρτε για παράδειγμα τα επιδόματα που αφορούν την οικογένεια. Γιατί θέλουμε να στηρίξουμε την οικογένεια. Ναι, δεν αναφέρομαι σε αυτά, αναφέρομαι στα δώρα. 2.400 ευρώ τώρα για τη γέννηση κάθε παιδιού και αναδρομικά. Άρα έχουμε στοχευμένες πολιτικές σε παιδεία που μας ενδιαφέρουν πραγματικά να αναδείξουμε. Να επιστρέψουμε λίγο στα εισοδήματα. Λοιπόν, έρχομαι στα εισοδήματα, ναι. γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό. Όσο λοιπόν καλύτερα πηγαίνει η οικονομία, τόσο περισσότερο θα αυξάνονται οι μισθοί. Και τελικά αυτή είναι η μόνιμη απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός αρχίζει να δείχνει ενδείξεις ότι υποχωρεί. Όμως οι τιμές είναι 30% στο σούπερ μάρκετ κατά μέσο όρο πιο υψηλές από ό,τι ήταν πριν από 3 χρόνια. Υπάρχουν άλλα περιθώρια πίεσης, κύριε Πρόεδρε? Πάντα. Εγώ ακούω για πρόστιμα, δεν ξέρω, πληρώνονται αυτά τα πρόστιμα? Πληρώνονται. Το παρακολουθείτε? Βλέπω μια αγορά που δεν ξέρω αν είναι μπανανία, όπως είχατε απευθύνει τότε το μήνυμα, αλλά βλέπω, διαπιστώνουμε ότι τελικά ήταν ή παραμένει εν πωλής μια καρτελοποιημένη αγορά. Όχι, κατά ανάγκη. Και τελικά ο ανταγωνισμός πρέπει να λειτουργήσει. Ο ανταγωνισμός είναι μια απάντηση. Όπως είναι και ο ευαισθητοποιημένος καταναλωτής, όπως είναι και εργαλεία όπως ο e-καταναλωτής, τον οποίο θα ξαναπαρουσιάσουμε σε βελτιωμένη εκδοχή, όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να μπαίνει και να βλέπει για 3.000 κωδικούς ποιο σούπερ μάρκετ έχει το πιο φτηνό καλάθι. Αυτές είναι σημαντικές παρεμβάσεις, γιατί τελικά όσο μεγαλύτερη διαφάνεια υπάρχει στις τιμές, τόσο καλύτερα λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός λειτουργήσε, κυρία Κοσιόνη, και στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Διότι μιλάμε πολύ για το σούπερ μάρκετ, αλλά το σούπερ μάρκετ στατιστικά είναι το 22% των δαπανών ενός νοικοκυριού. Δεν μιλήσαμε καθόλου για την ενέργεια, όπου οι τιμές ορισμένες περιπτώσεις είναι χαμηλότερες. Μιλήσαμε και για τα ενίκια όμως και για μια σειρά από άλλα πράγματα. Αλλά είναι χαμηλότερες οι τιμές. Γιατί λειτουργήσε και ο ανταγωνισμός. Και γιατί στηρίξαμε στη διάρκεια της κρίσης τα νοικοκυριά. Και γιατί ναι, είχαμε και ευρωπαϊκή στήριξη. Για γυρίστε πίσω στην εποχή του COVID, όλα τα χρήματα τα οποία δώσαμε για να κρατήσουμε όρθια την οικονομία, αν δεν είχαμε και ευρωπαϊκή στήριξη για όλα αυτά, δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε. Να αποσυνδέεται λοιπόν το τι γίνεται στην Ευρώπη με το τι γίνεται στην Ελλάδα και τελικά με τα οικονομικά του κάθε νοικοκυριού. Και γι' αυτό οι ευρωεκλογές έχουν ξεχωριστή σημασία. Να βάλετε στην αγορά, σας το ξαναρωτάω, γιατί είναι πραγματικά κάτι που το ακούμε πάρα πολύ, κάτι που καταγράφεται πάρα πολύ έντονα. Και άλλωστε οι Έλληνες με το πορτοφόλι μας ψηφίζουν. Η πίεση είναι συνεχής. Δεν θα σταματήσουμε τους ελέγχους και αν υπάρχουν πρόσθετα μέτρα για τα οποία είμαστε πεπισμένοι ότι θα φέρουν αποτέλεσμα, μην διστάσετε ότι θα τα εφαρμόσουμε
με μεγάλο ενθουσιασμό. Mm-hmm. Και αν αυτό σημαίνει και πρόστιμα σε πολυεθνικές, και έχουν μπει πρόστιμα. Και ξέρετε, το πρόστιμο για μια μεγάλη εταιρεία δεν είναι το οικονομικό, το 1 εκατομμύριο το οποίο μπορεί να πρέπει να πληρώσει. Πολύ περισσότερο έχει να κάνει με την φήμη της εταιρείας και τη ζημιά που μπορεί να γίνεται σε ένα άλλο επίπεδο. Καμία εταιρεία μεγάλη δεν θέλει να φάει πρόστιμο. Mm-hmm. Πολλές έχουν φάει όμως και έχουν αναγκαστεί να προσαρμόσουν τις συμπεριφορές τους. Γιατί πολύ απλά παρανόμησαν. Κύριε Πρόεδρε, Τέμπη. Είναι ένα θέμα που πονάει πάρα πολύ. Πονάει όλη την ελληνική κοινωνία. Υπάρχει θυμός, υπάρχει οργή εκτός από πόνο. Έχουμε μια διαδικασία στη δικαιοσύνη που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση έτσι λίγο πιο προσωπική. Έχετε ακούσει πάρα πολλά αυτό το διάστημα. Ακούγονται πολύ βαριές κατηγορίες για συγκάλυψη. Θα σας ρωτήσω αν ως Κυριάκος Μητσοτάκης, Έλληνας Πρωθυπουργός, είστε ικανοποιημένος από τους χειρισμούς που έχουν γίνει από τη μέρα της τραγωδίας και έπειτα. Γυρνώντας το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Αναφέρομαι κυρίως όχι στους χειρισμούς, στο πεδίο. Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας. Ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες κάθε τρεις και λίγο. Εκεί υπάρχει κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα. Όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Αλλά αυτό θα το κρίνει τελικά η δικαιοσύνη. Κανείς δεν θα πιστέψει. Λίγοι θα πιστέψουν αυτό το οποίο θα πω εγώ. Θα πιστέψουν όμως την δικαιοσύνη και τους πραγματογνώμονες, οι οποίοι μπήκαν και δεύτεροι για να επιβεβαιώσουν αυτά τα οποία είπε ο πρώτος πραγματογνώμονας για το περιστατικό αυτό. Σίγουρα και την Εξεταστική Επιτροπή, γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να με ρωτήσετε, το πόρισμα της Εξεταστικής της Πλειοψηφίας είναι ένα συγκροτημένο κείμενο. Αλλά σίγουρα μπορεί. Η εικόνα της Εξεταστικής Επιτροπής και ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε μια εθνική τραγωδία. Επιτρέψτε μου να έρθω εκεί. Εκεί θα έρθω. Λοιπόν, αλλά σίγουρα η εικόνα η οποία δημιουργήθηκε άφησε στους πολίτες μία άσχημη γεύση. Αυτό δεν μπορούμε να μην το αναγνωρίσουμε. Θέλω να σας πω όμως ότι από την αρχή αυτής της διαδικασίας είχα επισημάνει τον κίνδυνο η Εξεταστική Επιτροπή να μετατραπεί σε ένα πεδίο πολιτικών αντεκδικήσεων, κομματικών αντεκδικήσεων. Και δυστυχώς έτσι έγινε. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι θα την κάνουμε. Αφορά και το δικό σας κόμμα προφανώς. Μπορεί ευθύνη να βαραίνει όλους. Αλλά αυτό το οποίο είχα πει και στο οποίο επιμένω είναι ότι τελικά η δικαιοσύνη θα απαντήσει στο τι πραγματικά έγινε. Και δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο και δεν θα πω τίποτα άλλο για το θέμα αυτό, γιατί έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Και καλό είναι όλοι να έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Για αυτά για τα οποία μπορώ να μιλήσω είναι για το πώς κάνουμε τα τρένα μας πιο ασφαλή. Προχθές βρέθηκα στη Θεσσαλία. 450 εκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετα έργα σιδηροδρομικά για την ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου. Η περιβόητη τηλεδιοίκηση για την οποία έγινε τόση φασαρία, είχε παραδοθεί. Και στο μεγαλύτερο κομμάτι λειτουργεί, εκτός του κομματιού που καταστράφηκε από τον Ντάνιελ, που δυστυχώς πρέπει να ξανακατασκευαστεί. Άρα το μέλημά μας της κυβέρνησης, γιατί για τα άλλα δεν μπορούμε και δεν πρέπει να μιλήσουμε. Και καλό είναι να μην μιλάει και κανείς πια. Πρέπει όμως να αποδοθεί δικαιοσύνη για να ησυχάσουν και οι ψυχές αυτών των παιδιών που χάθηκαν και για να νιώσουν, να αισθανθούν τη δικαίωση οι χαροκαμένοι γονείς, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κωνσταντίνη, πρώτος εγώ το θέλω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας ο οποίος να διαφωνεί με αυτό. Και θα σας έλεγα ότι εγώ μπορώ να το θέλω και για έναν λόγο συμπληρωματικό, που μπορεί να προφανώς δεν είναι τόσο ισχυρός όσο ο βασικός λόγος, και αυτός είναι για να τελειώνουμε επιτέλους μια και καλή με όλες αυτές τις απίστευτες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες ήταν και βαθύτατα, θα σας έλεγα, προσβλητικές και σε προσωπικό επίπεδο. Και οι οποίες τελικά το μόνο το οποίο επιτυγχάνουν είναι να διαρριγνύουν τις όποιες σχέσεις εμπιστοσύνης έχουμε καταφέρει να οικοδομήσουμε μεταξύ μας. Και ίσως αυτός είναι και ο σκοπός αυτό που τις διακινούν. Την προανακριτική επιτροπή που σας προτρέπουν και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι να κάνετε. Πολλοί λένε ότι αργά ή γρήγορα η δικαιοσύνη θα πέσει πάνω σε ονόματα πολιτικών προσώπων και αυτό θα συμβεί. Προς το παρόν, αυτοί οι οποίοι ζητούν κάτι τέτοιο δεν έχουν καταθέσει σχετική πρόταση. Ας έρθουν να την καταθέσουν και θα τα συζητήσουμε όλα στη Βουλή. Εάν υποδειχθούν πολιτικά πρόσωπα της παράταξής σας από τη δικαιοσύνη, δεσμεύεστε ότι θα πράξετε τα δέοντα να φτάσουν ενώπιον της δικαιοσύνης? Μα δεν μπορώ να το γνωρίζω, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω ποιο είναι το κατηγορητήριο. Δεν στέλνεται κάποιος άνθρωπος στη δικαιοσύνη χωρίς κατηγορητήριο.
Πρέπει να, αν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να συντάξει ένα κατηγορητήριο το οποίο να αντέχει στη βάσανο αυτής της διαδικασίας, η Βουλή έχει υποχρέωση αυτό να το συζητήσει και θα το συζητήσει. Κύριε Μητσοτάκη, η αιχμή της κριτικής που δέχεστε από τους πολιτικούς σας αντιπάλους είναι η υποχώρηση, όπως λένε, του κράτους δικαίου. Εκεί μπαίνουν και τα τέμπη, εκεί μπαίνουν και οι υποκλοπές. Μια αντίληψη που έχει κυριαρχήσει και σε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Θέλω να ζητήσω το σχόλιο σας γι' αυτό. Πώς την ακούτε αυτή τη συζήτηση? Πιστεύετε ότι είναι προϊόν ξεκάθαρα μιας προπαγάνδας και τίποτα άλλο? Δεν υπάρχει τέλειο κράτος δικαίου. Εξού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την σύνταξη μιας ετήσιας έκθεσης για το κράτος δικαίου, η οποία δεν έχει κομματικά χαρακτηριστικά και η οποία υποδεικνύει σε όλες τις χώρες βελτιώσεις, οι οποίες πρέπει να συμβούν προκειμένου να βελτιωθεί η βαθμολογία τους ως προς τα ζητήματα του κράτους δικαίου. Το ίδιο συμβαίνει και με την πατρίδα μας. Έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Τα αναγνωρίζουμε και παλεύουμε συνέχεια να γίνουμε καλύτεροι. Αλλά προς Θεού δεν είναι η Ελλάδα, η Ουγγαρία του Νότου, ούτε έχει καταληθεί το κράτος δικαίου, ούτε δεν υπάρχει. Γι' αυτό σας κατηγορούν ούτε... όμως. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει για καθεστώς Μητσοτάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και λυπάμαι που το λέω τόσο, τόσο απόλυτα στο ζήτημα αυτό, διότι με αφορμή ένα συγκεκριμένο περιστατικό για το οποίο έχουν δοθεί απαντήσεις, δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό, σε απόλυτο συντονισμό θα έλεγα. Εδώ πέρα. Ο δεν έχει πάρει απαντήσεις. Σε απόλυτο... Τώρα η ΕΒΕ. Ας τα λύσει αυτά. Μην σας σεβαστούμε. Έχουμε ανεξάρτητη αρχή. Σεβόμαστε απόλυτα τις αποφάσεις της. Αλλά εγώ στέκομαι στο πολιτικό σκέλος. Αυτή τη στιγμή, αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται. Και την είδαμε αυτή την αγαλειοποίηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και απαντήσαμε σημείο-σημείο σε όλες τις κατηγορίες. Να παρουσιάζεται η Ελλάδα ως μια χώρα περίπου ημιαυταρχική. Είναι πραγματικά προσβλητική και έφτασε στο σημείο να οδηγήσει και κάποιους στο να ισχυριστούν ότι πρέπει να κοπούν και ευρωπαϊκά κονδύλια. Εγώ θα ξαναπώ, ένας είναι ο κριτής. Με βάση τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δίνει τα εύσημα λοιπόν ότι προοδεύουμε και κάποιοι άλλοι εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι πηγαίνουμε στην ανάποδη κατεύθυνση. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ειδικά στα ζητήματα της ελευθερίας του τύπου. Πραγματικά υπάρχει Έλληνας που μας ακούει σήμερα που να μην πιστεύει ότι στην Ελλάδα ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, όπου θέλει και ότι υπάρχει μια δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης χωρίς κανένα περιορισμό. Μα μάλλον το ανάποδο πρόβλημα συμβαίνει. Επειδή ακριβώς σήμερα και όντως και από αυτής της πλευράς είναι λογικό να είναι αυστηρές οι προϋποθέσεις για να μπορεί κάποιος να ζητήσει το δίκαιο του, αν είναι πολιτικό πρόσωπο και αισθάνεται ότι έχει συκοφαντηθεί. Είναι βαρύ πάντως να λέτε ότι ένας πολιτικός σας αντίπαλος δυσφημεί τη χώρα του διεθνούς. Μα για τον ΣΥΡΙΖΑ το λέω ανοιχτά. Για τον κύριο Ανδρουλάκη το λέω εμέσως με την έννοια του ότι το μόνο το οποίο λέει είναι να παρουσιάζει την Ελλάδα με μελανά χρώματα σε ένα ζήτημα το οποίο πράγματι είναι σημαντικό. Κύριε Πρόεδρε, έχετε επιλέξει αντίπαλο? Φαίνεται τα πειρά σας να στρέφονται κυρίως κατά του κυρίου Κασελάκη. Έχετε. Και είναι ο κύριος Κασελάκης. Όχι, είναι τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Πολιτικό αντίπαλο. Είναι. Όχι. Πολιτικό αντίπαλο δεν έχω επιλέξει. Τον επιλέξει ο ελληνικός λαός ή τον έχει ήδη επιλέξει στον βαθμό που, όπως σας είπα, οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί δεν αλλάζουν. Κοιτάξτε. Έχετε άποψη για τη δεύτερη θέση όμως? Εγώ γιατί να έχω? Δεν μου πέφτει λόγος. Δεν σας νοιάζει ποιος θα είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Καταρχάς, στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό δεν θα αλλάξει. Από εκεί πέρα το τι συμβαίνει στην κεντροαριστερή ή αριστερή πολυκατοικία είναι θέμα δικό τους. Αυτό το οποίο με νοιάζει εμένα είναι να προσπαθώ συνέχεια να βελτιώνω την καθημερινότητα των πολιτών και να αναμετρέμε με τα πολλά προβλήματα τα οποία κληρονομήσαμε. Είπατε κάτι στην προηγούμενη ερώτησή σας και δεν θέλω να το αφήσω αναπάντητο, ότι εξακολουθεί το βιωτικό μας επίπεδο να είναι σχετικά χαμηλό. Μα αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης. Η Ελλάδα πέρασε από τη μεγαλύτερη κρίση που έχει περάσει οποιαδήποτε χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χάσαμε 25% της του μεγέθους της οικονομίας μας. Και η ανάλυση αυτή είναι απολύτως σωστή. Πώς θα καλύψουμε λοιπόν το χαμένο έδαφος? Το καλύπτουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θαύματα δεν μπορώ να κάνω. Πολιτικοί σας αντίπαλοι όμως, τους οποίους θα επιστρέψω παρότι με ξαναπάτε στην οικονομία, υποστηρίζουν ότι αυτοί μπορούν να το κάνουν καλύτερα από εσάς και ότι εσείς δεν έχετε τα απαραίτητα εργαλεία. Ο κύριος Κασελάκης, για παράδειγμα, έχει παρουσιάσει ένα οικονομικό πρόγραμμα που θεωρεί ότι είναι υλοποιήσιμο και θα ανατάξει την ελληνική οικονομία. Θέλω να σας ρωτήσω την άποψή σας προϊόντος του χρόνου. Έχει κυλήσει κάποιος χρόνος που ο κύριος Κασελάκης βρίσκεται στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε
χρησιμοποιήσει βαριές εκφράσεις εναντίον του, τον έχετε αποκαλέσει φεδρό, τον έχετε αποκαλέσει εισαγόμενο. Ποια είναι η άποψή σας για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ? Ας απαντήσω το δεύτερο σκέλος πρώτα. Νομίζω ότι καλό είναι στην πολιτική και είμαι ήπιος πολιτικός να αποφεύγονται οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί και αυτό εκλάβεται το και ως ένα στοιχείο αυτοκριτικής. Άμα δείτε τι έχει υποθεί από την άλλη πλευρά για μένα, ας το αφήσω αυτό ασχολίαστο. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αν κάνουμε μια συμφωνία, θα έλεγα, να αποφεύγονται τέτοιοι χαρακτηρισμοί, καλό είναι να τη δείτε και από την άλλη πλευρά, διότι αυτά τα οποία έχω ακούσει είναι απείρως πιο βαριά από αυτά τα οποία έχω πει εγώ. Αυτό αφορά το υφολογικό στοιχείο του πολιτικού λόγου. Κοιτάξτε, όλα αυτά θα κριθούν τελικά σε εθνικές εκλογές το 2027. Και έχει πολύ χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσουν κάποιο πρόγραμμα το οποίο να είναι στοιχειωδώς, όταν λέω στοιχειωδώς τεκμηριωμένο και κοστολογημένο σε ένα περιβάλλον όπου το δημοσιονομικό πλαίσιο πια είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Να δώσω ένα παράδειγμα μόνο, γιατί προτιμώ όπως έσπε να μιλήσω για αυτά που κάνω εγώ και όχι αυτά τα οποία λένε οι άλλοι. Αλλά δεν μπορεί κάποιος να λέει έτσι αβίαστα ότι θα μηδενίσω το ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα το οποίο στοιχίζει 2,3 δις το χρόνο, δηλαδή περί τα 10 δις τη δεκαετία, και να θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει έτσι από τη μία στιγμή στην άλλη, χωρίς να μας πει ποιους φόρους πρέπει να βάλει για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει πολλή δουλειά ακόμα η οποία πρέπει να γίνει εκεί. Μέχρι στιγμής αυτό το οποίο βλέπουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, δεν παραπέμπει σε πολιτική πρόταση. Μάλλον σε κάτι άλλο παραπέμπει, να μην το χαρακτηρίσω. Αλλά σε, πολιτική, αλλά σε συγκροτημένη πολιτική πρόταση δυσκολεύομαι να κάνω διάλογο με κάτι το οποίο δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Η πρώτη αξιολόγηση των πολιτών για τον κύριο Κασελάκη είναι μπροστά μας, τις ευρωεκλογές. Να ρωτήσω το εξής, κύριε Πρόεδρε. Είδα ότι ενεργοποιήσατε τους υπουργούς σας, τους δώσατε φύλλα πορείας, όπως είπαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, να αναλάβουν κάποιες περιφέρειες. Κάποιοι θα έχουν και κάποιες πολύ καυτές περιφέρειες. Τώρα να σας ρωτήσω αν μετά θα υπάρξει και βαθμός. Κύριε Κουσιώνη, δεν κάνουμε τίποτα διαφορετικό από αυτό που κάνουμε σε κάθε εκλογές. Κινητοποιούμαστε όλοι. Δεν είναι μόνο δικιά μου δουλειά να γυρίζω την Ελλάδα. Ταυτόχρονα πρέπει να κυβερνηθεί και μια χώρα. Το ίδιο ισχύει και τους υπουργούς. Δεν παραλύει το κυβερνητικό έργο, το κοινοβουλευτικό έργο. Θα έχουμε δουλειά στη Βουλή μέχρι και την εβδομάδα πριν από τις ευρωεκλογές. Είμαστε όμως και πολιτικά στελέχη. Μετά τις εκλογές, ανεξαρτήτου αποτελέσματος, ο ανασχηματισμός υπάρχει στο μυαλό σας? Τον ανασχηματισμό τον έχετε προεξοφλήσει τόσες φορές που κάποια στιγμή θα το πετύχετε. Δεν είναι όμως αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο έχω στο μυαλό μου. Στο μυαλό μου έχω την εκλογική αναμέτρηση και όλα τα στελέχη συστρατεύονται σε αυτή την προσπάθεια. Και νομίζω ότι έχουμε ένα πλεονέκτημα, διότι είναι εκλογές εισπύρωσης. Είναι εκλογές που πρέπει να πάμε να μιλήσουμε στους συμπολίτες μας, οι οποίοι μας ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές και μπορεί τώρα να έχουν ενδιασμούς, στεναχώριες και να τους πούμε δεν είναι η ώρα τώρα να τις εκφράσετε. Τα όποια μικρά παράπονα να τα αφήσουμε στην άκρη, γιατί προέχει μεγάλη εικόνα που είναι η συνέχεια, η σταθερότητα και το τι μπορούμε τελικά, τι ρόλο μπορούμε να παίξουμε στην Ευρώπη. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο των ευρωεκλογών και σε αυτή την προσπάθεια το κόμμα, το οποίο είναι ένα μεγάλο κόμμα, οργανωμένο κόμμα, πηγαίνει σε ταμένα. Βλέπω όλους τους βουλευτές πάλι. Είναι κάτι το οποίο προσπαθώ σε τακτά χρονικά διαστήματα να το κάνω. Ακούω τα παραπονά τους, τις ιδέες τους και έχουν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Και όλοι μαζί στεταγμένα πάμε να δώσουμε την μάχη μετά το Πάσχα προφανώς, γιατί τώρα θα έχουμε 2 εβδομάδες σχετικής πολιτικής ησυχίας, όπως επιβάλλεται, ξέρω. Τους 2 πρώην πρωθυπουργούς νιώθετε ότι τους έχετε δίπλα σας σε αυτή την εκλογική μάχη? Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς έχουν πάει κάποιες αποστάσεις από κάποιες επιλογές σας. Εγώ τους νιώθω δίπλα μου και δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει τιμηθεί από το λαό να γίνει πρωθυπουργός, επειδή ακριβώς είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που δεν θέλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία σε οποιαδήποτε εκλογή, και το ίδιο ισχύει και τώρα. 2 τελευταία ερωτήματα που αφορούν σε 2 ξένα δημοσιεύματα. Διάβαζα ένα δημοσίευμα της Bild της προάλλες να ξαναβάζει το όνομά σας στη συζήτηση για κάποια ευρωπαϊκή θέση. Αυτό υπάρχει για σας ή είναι κάτι που έχει κλείσει? Πόσες φορές πρέπει να το πω, κυρία Κοσιώνη, ότι για μένα δεν υφίσταται κανένα απολύτως ζήτημα? Άρα είστε έτοιμος να διεκδικήσετε και μια τρίτη θητεία μετά τις επόμενες εκλογές? Η μεγαλύτερη τιμή για μένα είναι να κάθομαι, να βρίσκομαι σε αυτό το γραφείο εκλεγμένος πρωθυπουργός.
Πρέπει να σας πω ότι όταν ξεκίνησα την καριέρα μου δεν μπορούσα κατά ανάγκη να φανταστώ ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Έχω υπογράψει ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης με τους Έλληνες πολίτες. Με τίμησαν ένα μεγάλο ποσοστό, με τίμησαν για μία τετραετία και θα ολοκληρώσουμε το έργο μας και θα πάμε σε εθνικές εκλογές το 2027, θέτοντας και πάλι στην κρίση των πολιτών το έργο το οποίο έχουμε επιτελέσει. Αυτή η συζήτηση για ένα ευρωπαϊκό αξίωμα μπορεί να είναι σε έναν βαθμό κολακευτική και τιμητική. Δεν ακούγεται συχνά το όνομα ενός Έλληνα Πρωθυπουργού για τόσο σημαντικά αξιώματα. Δεν με αφορά καθόλου όμως. Άρα σήμερα εδώ που είμαστε, λέτε θα διεκδικήσω και τρίτη θητεία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2024 και έχουμε 3 χρόνια ακόμα σκληρής δουλειάς μπροστά μας. Και ένα τελευταίο ερώτημα που αφορά ένα άλλο δημοσίευμα των Financial Times που μας φέρει να στέλνουμε ή να μας ζητάνε να στέλνουμε S-300 ή Patriot στην Ουκρανία. Πώς ευσταθεί αυτό, κύριε Πρόεδρε? Η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει στην Ουκρανία ούτε S-300 ούτε Patriot. Μας ζητήθηκε όμως. Μας ζητήθηκε και εξηγήσαμε γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και να το εξηγήσω και λίγο πιο αναλυτικά. Η Ελλάδα έχει στηρίξει την Ουκρανία. Ποικιλοτρόπος, με αμυντικό υλικό. Έχουμε πει όμως από την πρώτη στιγμή ότι δεν μπορούμε να διαθέσουμε οπλικά συστήματα τα οποία είναι κρίσιμα για την αποτρεπτική μας δυνατότητα. Έχουμε πλεονάζον υλικό από το οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε στην Ουκρανία και το έχουμε κάνει και θεωρώ ότι είναι η σωστή επιλογή. Και στο βαθμό που μπορούμε να βρίσκουμε τέτοιο υλικό θα εξακολουθούμε να το κάνουμε. Τα συστήματα όμως αεράμινας τα οποία αναφερθήκατε είναι κρίσιμα συστήματα για την προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου και δεν πρόκειται να παραχωρηθούν στην Ουκρανία. Μια καθαρή απάντηση. Κλείνοντας, ποιες είναι οι προσδοκίες από τη συνάντησή σας σε λίγες μέρες με τον Τούρκο Πρόεδρο, κύριε Μητσοτάκη, και πείτε μου αν έχει επιβαρύνει το κλίμα αυτή η ανοιχτή στήριξη που επιδεικνύει ο κύριος Ερντογάν στη Χαμάς, που μοιάζει να έχει ενοχλήσει και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δεν είναι το μόνο σημείο με το οποίο διαφωνώ με τον πρόεδρο Ερντογάν, η στήριξη την οποία παρέχει στη Χαμάς. Από την άλλη, ο σκοπός της επίσκεψης θα κάνουμε ένα βήμα παραπέρα στην ελληνοτουρκική προσέγγιση, η οποία έχει αποδώσει κάποια σημαντικά μετρήσιμα αποτελέσματα. Θα σταθώ σε 3. Δεν έχουμε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου για παραπάνω από 12 μήνες. Δεν το είχαμε ποτέ αυτό. Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έχουμε εξαιρετικά μειωμένες μεταναστευτικές ροές. Συνεργαζόμαστε με την Τουρκία στο θέμα αυτό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των σχέσεών μας. Το ζήτημα της διευκόλυνσης της βίζας για τα νησιά. Πολύ μεγάλης οικονομικής σημασίας για 10 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σημαντικές οικονομικές συμφωνίες οι οποίες υπογράφονται. Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα κλίμα ειρηνικής συμβίωσης. Μα θα μου πείτε, δεν έχουμε πολύ δύσκολα θέματα. Δεν έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Η Ελλάδα, ας πούμε, δεν θα προχωρήσει, εφόσον το έχει επιλέξει, να ασκήσει την κυριαρχία της για να ανακηρύξει θαλάσσια πάρκα πέριξ ελληνικών νησιών. Προφανώς και θα το κάνουμε και η Τουρκία θα έχει τις απόψεις της. Θα διαφωνούμε για κρίσιμα ζητήματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα συνομιλούμε, ότι δεν θα αναγνωρίσουμε τη βελτίωση των σχέσεων και ότι δεν θα προσπαθούμε πάντα να οικοδομούμε πάνω στα θετικά, αντί να εστιαζόμαστε μόνο στα αρνητικά και τις διαφωνίες μας, οι οποίες είναι υπαρτές. Δεν περιμένω από την Τουρκία ότι θα αλλάξει πολιτική, ούτε η Τουρκία φαντάζομαι περιμένει ότι εγώ θα αλλάξω πολιτική από τη μια στιγμή στην άλλη. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Προσπάθησα να βάλω όσα περισσότερα θέματα χωρούσαν στην διαθέσιμη ώρα. Να σας ευχηθώ καλή Ανάσταση. Εγώ να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ στους τηλεθεατές μας καλή Ανάσταση και με λογικές τιμές για το τραπέζι της Μεγάλης Εβδομάδος και για το αρνί και για το κατσίκι.